Μέσα στον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση των έργων της συντήρησης και επιδιόρθωσης των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, που περιλαμβάνει τους δύο αναβατήρες, δηλαδή τον Παππού και τη Διθέσια, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Σταρ Βορείου Ελλάδος ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος. Ναι, μέσα στο μήνα έχουμε δεσμευτεί και η υπηρεσία απέναντί μου, μετά από μεγάλη προσπάθεια, να δημοπρατήσουμε την βελτίωση, εξυγίανση, πάντα τεχνικά μιλάμε, για τη Διθέσια καρέκλα, αλλά και για το παλιό λίφτο, όπως λέγεται και το ξέρουν όλοι, τον Παππού. Αυτή λοιπόν η δημοπράτηση, για να έφτανε όπως έφτασε πλέον στο σημείο να γίνει, έπρεπε να έχουμε όλα τα προηγούμενα που έχουν συμβεί, δηλαδή την περιβατολογική αδειοδότηση του Φαλακρού, η οποία στερούνταν το Φαλακρό 6 και πλέον χρόνια. Αφού λοιπόν πήραμε την αδειοδότηση αυτή, προβήκαμε στις επόμενες ενέργειες να συγκεντρώσουμε το ποσό το οποίο μπορεί να είχε έρθει το 2018 ή 800.000 ευρώ, αλλά αυτό το ποσό δεν ήταν ενίο. Κάποιοι είχαν φροντίσει τέλος πάντων και είχε γίνει κάποια διαίρεση στο ποσό αυτό. Φροντίσαμε λοιπόν να γίνει η ενοποίηση του ποσού, όπως επίσης να φτάσουμε στο διατάφτα για να έχουμε αυτόν τον μήνα τη δημοπράτηση του ποσού για τη βελτίωση των δύο λίφτων.